Εκατοντάδες πολίτες, ντόπιοι και ξένοι, επισκέπτονται από χθες την γιορτή των ανθεστηρίων. Στον διακοσμημένο καταλληλού χώρο στάθμευσης του ποταμού Γερμασόγειας λειτουργούν έκθεση και λαϊκή αγορά φυτών και λουλουδιών, περίπτερα αγκιοπλαστικής λαϊκής χειροτεχνίας και δυτικής και άλλων παραδοσιακών επαγγελμάτων, παιδότοπος, καφενείο και περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα. Τα εγγένεια της πάντα εντυπωσιακής γιορτής που ανοίγει τις πύλες της μετά από 2 χρόνια περιοριστικών μέτρων, τέλεσε η πρώτη κυρία Άντρια Αναστασιάδη. Είναι στο πλαίσιο αυτό που τα ανθεστήρια αναδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο της φύσης στη ζωή του ανθρώπου, υποδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του μέσω της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης. Υπενθυμίζουν την ευθύνη να σεβόμαστε και να αγαπούμε τη φύση για να μπορούμε να την χαιρόμαστε και να την χαίρονται και οι επόμενες γενιές. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Γερμασόγειας Κυριάκος Ξιδιάς ανέφερε ότι ο Δήμος παραμένει συνεπής στην υποχρέωση που έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια. Με τα φεστήρια ήθεστε να εορτάζετε η αναγέννηση της φύσης αλλά και του ανθρώπου. Ενώ τα τελευταία χρόνια σε αρκετές πόλεις του πλανήτη η γιορτή αποκτά συμβολικό χαρακτήρα. Ακολούθησε παρέλαση των Μαζορέτων Λεμεσού και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών υπό τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Γερμασόγειας, καθώς και μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.